Στο σημείο αυτό, μαζί με τον Δημήτρη Καμπουράκη, θα καλησπερίσουμε τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κατρούγκαλο. Και καταρχάς, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και ο Θεός βοηθός. Καλύτερη για όλους μας. Και ο Θεός βοηθός, που λέμε. Γιατί παραδώσατε το σώμα του εγκλήματος εκεί, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πράγμα που σημαίνει ότι αντιλαμβάνεστε, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, κάποιες από τις οποίες είναι και επώδυνες. Να ξεκινήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη, για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο, το οποίο δώσατε στους αρχηγούς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το στείλατε και στην Τρόικα. Έχετε δίκιο να πρέπει να ξεκινήσουμε ενημερωτικά. Γιατί βλέποντας το πώς μεταδίδονται οι ειδήσεις σχετικά με το ασφαλιστικό, σκεφτόμουν να έρθω με κόκκινη γραβάτα για να μην φέρονται τα αίματα. Γιατί εμφανίζομαι σαν σφαγέας των συντάξεων και το νομοσχέδιο φαίνεται να εμφανίζεται σαν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια μεταρρύθμιση τομή που να εξορθολογήσει και να κάνει τα πράγματα πιο δίκαια. Mm-hmm. Και εμφανίζεται ότι τάχα καταστρέφουμε τις συντάξεις. Mm-hmm. Όλοι οι πίνακες που έχω δει και από το δικό σου σταθμό ουσιαστικά τι συγκρίνουν τα ποσοστά αναπλήρωσης, αυτά που πρόβλεπε ο νόμος 3863. Με αυτό το δικό μας νομοσχεδίο. Σαν να μην υπήρχαν οι περικοπές του 12. Μάλιστα. Ουσιαστικά, λοιπόν, καταλαβαίνω. Ναι, λέω το εξής πολύ απλό. Λέω ότι γίνεται μια σύγκριση της δικής μας πρότασης, που σωστά μεταφέρεται. Τα νούμερα που αφορούν τους δικούς μας συντάξεις είναι έτσι, αλλά συγκρίνονται με κάτι που έχει πάψει να υπάρχει. Γιατί από το 10 και μετά είχαμε 11 μειώσεις. Μειώσεις για τους νέους θα υπάρξουν. Όχι, αυτό θα σας πω τώρα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Για να ξεδιπλώσουμε, Δημήτρη, αυτό το κουβάρι. Λέτε ότι δεν θα υπάρξουν. Παίρνω ένα-ένα. Μειώσεις τις κύριες συντάξεις. Έχω εδώ τα μία. Ένα λεπτό. Ναι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας με αυτό ότι πράγματι δεν έχουμε μειώσεις στις κύριες συντάξεις αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Διότι υπάρχει η παράμετρος της προσωπικής διαφοράς, η οποία θα πάψει να ισχύει το 18. Άρα, ένας άνθρωπος που μπορεί να ανησυχεί. Αφήστε με ολοκληρώσει την ερώτηση. Αναρωτιέται για το εξής. Μετά το 18 τι θα γίνει, που δεν θα υπάρχει προσωπική διαφορά ή θα μειώνεται σταδιακά? Όχι, όχι. Αυτό που λέει το άρθρο το σχετικό και έχει παρεξηγηθεί, ας χρησιμοποιήσω την καλή εκδοχή, είναι ότι η προσωπική διαφορά θα μειώνεται όσο θα αυξάνονται οι νέες συντάξεις. Τι σημαίνει προσωπική διαφορά? Ότι κάποιος που έχει παίρνει σήμερα 1000 ευρώ και με το νέο υπολογισμό μπορεί να παίρνει 920 ευρώ, κρατάει αυτά τα 80 ευρώ δικά του. Ναι. Όσο θα ανεβαίνει η άλλη σύνταξη, αυτά τα 80 ευρώ θα μειώνονται. Και όταν και η άλλη σύνταξη γίνει 1000 ευρώ, αυτή η προσωπική διαφορά έχει μειωθεί. Δεν σημαίνει ότι από εκεί και μετά μειώνεται η σύνταξή του. Ανάποδα. Αυτό δεν προκύπτει. Ανάποδα. Όχι, αυτά. Δεν προκύπτει. Εσείς, κύριε Καμπουράτη, μου ήρθε εδώ πέρα με το παράπονο ότι εσείς ενήμερος και έγκυρος δημοσιογράφος. Τι παράπονο? Λέτε τερατολογίες. Νομίζω ότι ρωτάτε. Μην το πάμε τώρα στο προσωπικό. Όχι, όχι, όχι. Ξέρετε για ποιο λόγο. Ακούστε με. Δεν το αποδίδω πρόθεση. Δεν το αποδίδω πρόθεση. Δεν το αποδίδω πρόθεση. Γιατί νομίζω δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να απαντήσετε σε αυτά που ρωτάτε. Θα απαντήσω απολύτως. Απλώς να πω ότι στο κομμάτι αυτό της παραπληροφόρησης, που νομίζω παρασύρθηκε και ο κύριος Καμπουράκης, μας κατηγορεί για κονιορτοποίηση της ασφαλιστικής συγκίνησης, λέγοντας το εξής. Είναι πραγματικά τερατολογία. Ότι τάχα με το δικό μας νόμο, ένας που σήμερα έχει 1000 ευρώ μισθό θα πάρει 784 σύνταξη και κάποιος που έχει 2000 ευρώ θα πάρει μόλις 16 ευρώ παραπάνω. Αν κάνετε τον κόπο. Απλώς να πάτε στη σελίδα 4. Τώρα πήγατε, πήγατε σε άλλο θέμα. Θα βλέπετε λοιπόν εκεί ότι αυτός που έχει 2.000 ευρώ δεν θα πάρει 10 ευρώ παραπάνω. Θα πάρει πόσο? Θα πάρει 1.168 ευρώ. Λέτε δηλαδή εσείς. Κάνετε μια συζήτηση που δεν μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς. Λέω πολύ απλά ότι μαγειρεύονται νούμερα. Και ακόμα και άνθρωποι ευσυνείδητοι σαν τον κύριο Καμπουράκη αναγκάζεται, επειδή δεν έχει ελέγξει τα πράγματα, να παραλάβει. Όχι, με συγχωρείτε. Όχι, δεν έχω ελέγξει τίποτε. Για να σα πω κάτι άλλο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αν τα νούμερα που λέτε αυτά είναι ακριβή, εγώ αύριο παραιτηθώ. Όχι, μην το λέτε αυτό, θα παραιτηθώ. Κύριε Καμπουράκη, θα παραιτηθώ, σα το λέω. Εσεί θα ζητήσετε συγγνώμη. Εγώ θα ζητήσω. Βεβαίω θα ζητήσω συγγνώμη. Βεβαίω θα ζητήσω συγγνώμη, αν δεν είναι έτσι. Όπω και εγώ. Εντάξει, σας λέω λίγο να δούμε λίγο τα νούμερα. Αυτό λοιπόν, όμως, δεν είναι και κακό να ζητάει κανείς. Υπουργέ μου, είναι πολύ καλό. Τον τιμά. Υπουργέ μου. Λοιπόν, αν έχει οποιοδήποτε λάθος, θα ζητήσει συγγνώμη και πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Μια κόσμια και ευπρεπή συζήτηση. Ωραία, πάμε παρακάτω όμως να δούμε τι γίνεται. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω. Λέτε ότι δεν θα έχουμε μειώσεις. Να γίνει κατανοητό τι λέω. Λέω ότι προσπαθούμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση. Λέω ότι υπάρχει ένα κύμα παραπληροφόρηση έντονο. Υπάρχουν αβαρχίδες παραπληροφόρηση. Δεν μίλησα για εσάς. Ας πούμε όμως. Όχι, να μιλήσω, να πω ευθέως. Η ηλεκτρονική έκδοση του πρώτου θέματος είναι
η αποθέωση του πιτρινισμού. Κοιτάξτε, είναι η αποθέωση τη παραπληροφόρηση. Γι' αυτό λοιπόν σα λέω ότι. Όχι, να εξηγηθούμε. Όχι, θέλω να σα παρακαλέσω να μην κάνετε αναφορέ σε άλλα μέσα, γιατί αυτό μα φέρνει σε δύσκολη θέση. Σκεφτείτε τώρα εγώ να έκανα αναφορέ σε ένα συνάδελφό σα στο. Μα θα πω ακριβώ γιατί το λέω. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην πάμε στη συζήτηση και δεν αφορά και κανέναν τώρα αυτό. Πάμε στη συνταξούλα. Να πάμε στη συνταξούλα. Λοιπόν, εγώ σα λέω το εξής πολύ απλό πράγμα. Καμία σύνταξη Υπουργέ δεν μου. Θα μειωθεί. Πώς δεν θα μειωθεί καμία. Καμία. Μισό λεπτάκι. Από τις καινούργιες. Καμία. Μιλάμε για τις παλιές και μετά θα πάμε για τις καινούργιες. Από τις παλιές δεν θα μειωθούν μετά το 18. Όχι. Το επανέλαβα. Εκεί είχαμε μείνει. Όχι, το επανέλαβα. Είπα λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό, μιλάω για παραπληροφόρηση. Λέω λοιπόν ότι αυτό το άρθρο. Εξηγήστε λέει, μας. Ναι, λέμε λοιπόν ότι θα επανυπολογιστούν όλες οι συντάξεις. Βάζουμε σε χρονικό όριο το τέλος του προγράμματος προσαρμογής. Αφήστε να τελειώσω. Ναι. Ας πω πρώτα-πρώτα αυτό που έλεγα σε μια λέξη για να μπορούμε να μας παρακολουθούν όλοι. Λέω λοιπόν ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλό. Να διορθώσουμε το ασφαλιστικό. Και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κύμα παραπληροφόρησης που εμφανίζει ότι κάνουμε ακριβώς τα ανάποδα. Αυτές λοιπόν είναι οι Υπουργέ μου, να σε ρωτήσω κάτι με πάσα ειλικρίνεια. Όλα τα παραδείγματα των τηλεοράσεων. Όλα τα παραδείγματα των εφημερίδων. Αυτό σας λέω. Όλα τα παραδείγματα των site. Μπράβο. Όλα είναι λάθος και μόνο τα δικά σας είναι σωστά. Είναι για τον απλό λόγο, κύριε Καμπουράκη. Σας εξήγησα ότι γίνεται σύγκριση ανάμεσα στον νόμο 3863 του 10. Αφήστε να το πω αυτό. Μισό λεπτό θα μας πάρει. Το ξανάπατε. Ο οποίος δεν υπάρχει. Είναι λοιπόν σαν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να έγιναν ξαφνικά παρθένες. 11 μειώσεις που έχουν κάνει από το 10 μέχρι τους 12, να μην τις υπολογίζουμε. Αυτό το λέτε. Αυτό είναι το non-paper που έχει διανύμει το Μαξίμου. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω εδώ τώρα. Έχω στα στοιχεία. Μπορώ να σας πω λοιπόν για μία-μία να μου λέτε ύψος μισθού, να σας λέω τη σύνταξη. Και σας λέω κύριε λοιπόν ότι όλες οι συγκρίσεις που έχουν δει το φως είναι φτιαγμένες. Να έρθουμε στο σήμερα. Να έρθουμε στο σήμερα. Να έρθουμε. Λοιπόν, λέτε εσείς ότι μετά το 18 δεν θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις των παλαιών ασφαλισμένων. Ακριβώς. Αυτά είναι προσωπική διαφορά. Αυτά τα λεφτά, τα οποία, γιατί η προσωπική διαφορά καλύπτεται από τον προϋπολογισμό, έτσι δεν είναι. Αυτά τα λεφτά λοιπόν που πρέπει να καλύπτεται η προσωπική διαφορά, από πού θα βρεθούν το 2018, από τη στιγμή που έχουμε συμφωνήσει με τους δανειστές ότι μετά τη λήξη του μνημονίου δεν θα υπάρχει προσωπική διαφορά. Όχι, δεν έχουμε συμφωνήσει τίποτα τέτοιο. Αυτό είναι από τα θέματα της διαπραγμάτευσης. Μισό λεπτάκι. Τι μπερδεύετε. Μπερδεύετε αυτό που μου πήγε για τις επικουρικές. Όχι, άλλο είναι επικουρικές. Α, εντάξει. Τότε, τότε δεν υπάρχει καμία επαφή. Δεν έχουμε συμφωνήσει ποτέ με τον νόμος απομείωσε. Όχι, μισό λεπτάκι. Δεν λέει τη λέξη απομείωση ο νόμος. Κύριε Καμπουράκη, η προσωπική διαφορά θα σας το πει ο κάθε δικηγόρος. Απομειώνεται όσο αυξάνονται οι συντάξεις με τις οποίες συγκρίνουμε. Από πού προκύπτει αυτό ότι όσο αυξάνονται οι συντάξεις. Είναι ερμηνεία σας. Όχι, δεν καθόλου. Η προσωπική διαφορά αυτό είναι. Ότι δεν θα μειωθούν. Να το διευκρινίσω, το έχουμε πει πανηγυρίσει. Ωραία. Το θα αυξηθούν. Άρα παίρνετε de facto ότι οι συντάξεις των υπολείπων θα αρχίσουν να αυξάνονται. Φυσικά, από, γιατί, από πού και ως πού. Γιατί το λέει το άρθρο επίσης του νόμου που προβλέπει την αύξηση των συντάξεων των καινούριων ανάλογα με την άνοδο του αριθμού και την άλογο το καθάριση του εθνικού προϊόντος. Παραπάνω από αυτό έχουμε πει ότι ακριβώς η εθνική σύνταξη, επειδή αντιστοιχεί στο 60% του μέσου εισοδήματος, είναι μια σύνταξη με ρήτρα ανάπτυξη. Όσο ανεβαίνει η οικονομία θα μεγαλώνει. Αν έχουμε ανάπτυξη, επομένως. Ναι. Αν έχουμε ανάπτυξη. Λοιπόν, λέω πολύ απλά. Ακριβώς. Λέω πολύ απλά το εξής. Να μας καταλάβει ο κόσμος. Κανενός σύνταξη δεν θα μειωθεί. Μόλις τελειώσει το πρόγραμμα προσαρμογής, τότε και οι παλιές συντάξεις θα αρχίσουν να ανεβαίνουν από ποιο σημείο και μετά. Όταν όλα αυτά έχουμε ανάπτυξη. Δύο λεφτά. Έχουμε το σύνολο του εργασιακού βίου και μείωση των συντελεστών αναπλήρωσης. Όχι. Πώς όχι. Εδώ τους έχω, τους συντελεστές αναπλήρωσης. Θυμόσαστε ποιοι ήταν οι συντελεστές αναπλήρωσης στον 3863, όπου ξεκίναγαν. Από 080. Και πού τελειώναν. Στο 2. Στο 1,50. Οι δικοί μας έχουν από 0,80 και τελειώνουν στο 2. Ωραία. Τι που καταλήγει αυτό το συμπέρασμα. Καταλήγει λοιπόν ότι αν τρέξετε τα παραδείγματα, σε όλες τις χαμηλές, στους χαμηλούς μισθούς και στα λίγα έτη, το δικό μας αποτέλεσμα είναι 0,80 πάλι όπως είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο από την τριάντα. Στα 15 χρόνια έχουμε 0,80. Όπως έχει και ο προηγούμενος νόμος. Ναι, ναι. Από τα 15 μέχρι τα 18 έχει άλλο συντελεστή. Από 18 μέχρι 25 έχει άλλο συντελεστή. Και πάει εδώ, και το σύνολο του συντελεστή δεν είναι εδώ μικρότερο. Μπαίνουμε σε πολύ τεχνικά, όχι. Ασφαλώς. Αλλάζει ο βηματισμός, ο δικός μας συντελεστής είναι μεγαλύτερος. Σας λέω με λίγα λόγια, γιατί αυτό είναι το πολύ απλό, μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος, ότι για τους χαμηλόμισθους και για τα λίγα χρόνια το δικό μας καταλήγει σε καλύτερα αποτελέσματα, μεγαλύτερη σύνταξη. Από εκεί και πάνω είναι περίπου ίσα βάρκα, ίσα νερά. Λοιπόν, ένα λεπτό.
Πρέπει πού θα βρεθούν. Εγώ επιμένω στο πού θα βρεθούν τα λεπτά, γιατί θεωρώ ότι είμαι πρακτικός άνθρωπος. Απόλυτος έτσι. Λέω λοιπόν, 1,8 δις πρέπει να εξοικονομήσουμε από τη συνταξιδοτική δαπάνη. Είμαστε και αισιόδοξοι και νομίζω στον προϋπολογισμό βάλαμε 1,2 του ΑΕΠ, αντί 1%. Ναι, ακριβώς. Ένα λεπτό. Έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι μας λείπουν 600 εκατομμύρια. Ακριβώς. Τα 350 περίπου, αν τα υπολογίζω καλά, θα προέρχουν από την αύξηση των εισφορών, αν το δεχθεί η Τρόικα. Δηλαδή εκεί έχουν βγάλει νύχια, κυρίως για τις εργοδοτικές εισφορές. Έχετε δίκιο. Τα υπόλοιπα 250, κύριε Γατρούγκαλε, μήπως θα προέλθουν από τις επικουρικές συντάξεις, από τη μείωση των επικουρικών πάνω από 170 ευρώ. Όχι, όχι. Ακούστε με. Λοιπόν, όχι. Πού ακούστε θα με. Θα σας εξηγήσω ακριβώς. Πολύ σωστά είπατε ότι τα μέτρα που έχουμε γράψει στον προϋπολογισμό καλύπτουν αυτό το 1,8 δισεκατομμύρια και μας μένουν 600 εκατομμύρια. Πώς θα καλύψουν αυτά τα 600 εκατομμύρια? 1% αύξηση φορές είναι 350 εκατομμύρια. Εμείς λέμε 1,5. Γιατί με το 1,5 φτάνουμε στα 550 εκατομμύρια. Το μισό των εργαζομένων. Και ακριβώς 1% στους εργοδότες, μισό δισεκατό στους εργαζόμενους. Αυτό δεν είναι μείωση. Αυτό βγάζει λοιπόν ένα άρθρο. Μισό λεπτό. Είναι αφαίρεση εισοδήματος. Είναι αφαίρεση εισοδήματος. Είναι, μπορεί να είναι, μπορεί να μην πει το τι είναι. Κυρία Τρέμι, όμως απαντώ σε άλλη ερώτηση. Επιτρέψτε μου. Γιατί το τελευταίο ευρώ μετράει. Και ένα ευρώ είναι σημαντικό. Να σας πω το άλλο όμως. Απαντώ στην ερώτησή σας πού θα βρεθούν τα λεφτά. Και λέω, έχουμε πλήρη ποσοτικοποίηση και κοστολόγηση και το άθροισμα του 1% στους εργοδότες και το μισό τη εκατό στους εργαζόμενους είναι 550 εκατομμύρια. Και ακριβώς επειδή, όπως είπατε, είχαμε προβλέψει και κάτι παραπάνω, φτάνουμε για να καλύψουμε τα 600 εκατομμύρια. Άρα το βασικό θέμα είναι ακριβώς αυτό που μου θέσατε. Θα το δεχθούν? Και εκεί σας λέμε, γιατί αυτό δίνουμε τη μάχη. Και πάμε τη μάχη αυτή να την κερδίσουμε. Ναι, γιατί και για τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι αρνητική από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε. Αυτές είναι οι πληροφορίες από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή λένε όχι 60, λένε max 55. Και αυτό πάλι κάνει μια αλλαγή προς τα κάτω. Έτσι είναι. Γιατί τα δικά μας ποσοστά αναπλήρωσης στους χαμηλούς μισθούς φτάνουν στο 90%. Εκεί τι λέμε. Είναι η σύγκρουση πράγματι των διαφορετικών λογικών μας. Αυτοί έχουν μια λογική πλήρους ανταποδοτικότητας. Σαν να ήταν η κοινωνική ασφάλιση ιδιωτική. Τόσα δίνεις, τόσα θα πάρεις. Ναι. Εμείς λέμε κοινωνική, αναδιανομή. Ναι. Και ακριβώς εκεί. Ναι, αλλά τώρα δίνεις, Υπουργέ μου, 30 χρόνια πληρώνεις και παίρνεις εσά με τον άλλον που δεν πληρώνει. Όχι, βρε, αυτό. Εκεί το λάθος που κάνατε. Δεν είναι. Θα το δούμε, θα το δείξω μετά. Θα το δείξω μετά και θα το δείξω. Να πάτε και στο κοινωνία ώρα Μέγκα που θα έχετε και περισσότερο χρόνο να τα πείτε όλα αυτά αναλυτικά. Γιατί ειλικρινά. Λοιπόν. Θεωρώ ότι ανοίξαμε ένα μεγάλο κεφάλαιο και έχουμε μείνει μόνο σε 2-3 βασικούς άξονες. Η συζήτηση αυτή είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο ενός δελτίου. Εγώ από αυτό που μας είπατε. Μια μικρή υποσημείωση. Αυτά που μεδιάζουμε τώρα. Εγώ θέλω μια διευκρίνηση. Ευχαρίστως. Από αυτά που μας είπατε για τις επικουρικές, που είπατε ότι όχι, δεν θα μειωθούν και θα τα βρούμε αλλιώς τα λεπτά. Mm-hmm. Δεσμεύεστε ότι δεν θα έχουμε μείωση στις επικουρικές. Ναι. Είπαμε λοιπόν ως κυβέρνηση. Σας ρωτάω. Ναι, θα σας απαντήσω. Γιατί φτάσαν και κάτι πληροφορίες στα αυτιά μας ότι πάνω από 170 ευρώ το επαναλαμβάνω. Θα υπάρξει ένα σχετικό ψαλίδι. Θα σας απαντήσω. Έχουμε πει ότι για μας είναι αδιαπραγμάτευτο θέμα, δεν το συζητάμε, η μείωση στις κύριες. Και είπαμε επίσης ότι ξεκινάμε με την πρότασή μας να μειωθούν και οι επικουρικές. Και θα πάμε να δώσουμε αυτή τη μάχη και να την κερδίσουμε. Αλλά δεν λέω με τον ίδιο πανηγυρικό τρόπο αυτό που είπα για τις κυρίες και για τις επικουρικές. Σαφής και ειλικρινής. Η μία φράση που θέλω να σας πω είναι ότι κουβεντιάζουμε για αυτά τα επικαιρικά. Το σημαντικό όμως, αν θα μπορέσουμε πράγματι να αλλάξουμε το ασφαλιστικό, ώστε να είναι δίκαιο για το μέλλον. Να πάρει η επόμενη γενιά συντάξεις. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να το συζητήσουμε αυτό γιατί είναι δύσκολο θέμα. Αλλά πράγματι εκείνη η ουσία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.